Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα ένα βίντεο με ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει άμα δεις στον ύπνο σου ρολόι. Είδα στον ύπνο μου ότι είχα ένα ρολόι χειρός, ξέρετε με τους δείκτες αυτό το αναλογικό, το ψηφιακό, και προσπαθούσα να το γυρίσω για να το βάλω στην ώρα που ήταν κανονικά, δηλαδή έβλα το ρολόι σε ένα τείχο ψηλά, ήμουν σε ένα αεροδρόμιο και είχα προσγειωθεί και προσπαθούσα να βάλω το ρολόι στην ώρα της χώρας που προσγειώθηκα. Ήταν μάλιστα 9 παρά 10 η ώρα, ή 9 παρά 10 ή 10 παρά 10, ένα από τα δύο ήταν, και μπερδευόμουν ανάμεσα από αυτές τις δύο τις ώρες. Επίσης είδα ότι ήμουν σε ένα αεροδρόμιο και περπατούσα για να πάω στη θύρα, ήταν μεγάλο το αεροδρόμιο και ήταν έξω, ας πούμε, δεν ήταν μέσα σε κτίριο και είχε χιόνια στον δρόμο και εγώ περπατούσα, ας πούμε, με δυσκολία για να φτάσω στη θύρα και μετά ξαφνικά είδα ότι είχα πολύ χρόνο για να πετάξω το αεροπλάνο μου και μπήκα κατά λάθος σε ένα μέρος που νόμιζα ότι ήταν ένα απλό χώρο του αεροδρομίου, αλλά τελικά ήταν αεροπλάνο. Και την ώρα που μπήκα μέσα, τώρα κουλώ δηλαδή με ανοιχτές τις πόρτες και τα λοιπά, το αεροπλάνο απογειώθηκε και αντί να πάω, ήταν η πτήση να κάνω Θεσσαλονίκη-Αθήνα, Αθήνα-Μάντσεστερ, αντί δηλαδή από Θεσσαλονίκη να πετάξω για Αθήνα και μετά από Αθήνα να πάω Μάντσεστερ, πέταξα για Νικαράγουα. Και πέφτανα στην Νικαράγουα και θα πήγαινα Μάντσεστερ μέσω Νικαράγουα. Και μετά έγινε κάτι περίεργο, ένα μπέρδεμα έβλεπα στον ύπνο μου, ότι εκεί στην Νικαράγουα τάχα μας έπιασαν ομήρους και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Και επίσης είδα ότι το εισιτήριό μου από Αθήνα για Μάντσεστερ ήθελα να μου το δώσουν από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν σκισμένο το δικό μου και για να μην έχω πρόβλημα, μου το κρατήσανε και μου είπαν ότι θα μου το δώσουν, λέει, από τον άλλο προορισμό μου. Αλλά εγώ μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι μετά θα έπρεπε να βγω από μια άλλη πόλη και να βγω και ένα τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι μπερδεμένο όλο. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μου απαντήσετε και να μου πείτε τι σημαίνουν όλα αυτά που είδα, αν έχετε κάποια ιδέα από όνειρα να γνωρίζετε. Ή αν δεν γνωρίζετε, απλά αφήστε σχόλιο, κάντε ό,τι θέλετε. Απλά λέω να ποστάρω και τα όνειρά μου, γιατί πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ περίεργα και μπορεί κάποιος να τα βρίσκει ενδιαφέροντα. Και ακόμα και αν δεν τα βρίσκει ενδιαφέροντα, είναι ένας τρόπος για μένα να τα αποθηκεύω, έτσι ώστε να μην τα ξεχνάω και να μπορώ να πάω τη στιγμή να ανατρέξω σε αυτά εύκολα, γιατί ας πούμε τώρα αυτό το όνειρο που είδα, αν θα βάλω να δω το βίντεο, θα το θυμηθώ κατευθείαν μέσα στο μυαλό μου, γιατί μπορώ να το περιγράψω πολύ εύκολα με εικόνες, με τις εκφράσεις που παίρνω. Αν ήταν να τα γράψω στο τετράδιο, θα μου έπαιρνε και πολύ χρόνο και δεν θα μπορούσα να επαναφέρω την εικόνα. Γι' αυτό, αν θέλετε αυτά τα βιντεάκια τα βλέπετε, αν δεν θέλετε δεν τα βλέπετε, εγώ θα κάνω, όσες φορές θυμάμαι όνειρο, θα κάνω βίντεο blog για τα όνειρα που βλέπω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Φιλάκια, γεια σας!